Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, βρέθηκε για πρώτη φορά στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης μαζί με τη σύζυγό του και στενούς συνεργάτες του. Όπως λέει ο επίσκοπος Αραβίσου Κασιανός μιλώντας στο Open, αυτή η επίσκεψη ήταν η συνέχεια των θετικών ενεργειών του Ημάμογλου προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ομογένεια. Ότι μας άκουσε με προσοχή τη σημασία που είχε η σχολή για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι ιεράρχες που αποφύτησαν από αυτή τη σχολή. Διότι αυτή τη στιγμή το να είναι κλειστή η σχολή, μια αδικία είναι για το Πατριαρχείο. Αυτό μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης παραμένει κλειστή εδώ και 50 χρόνια από την τουρκική πολιτεία. Ο Εκρέμη Μάμογλου ξαναγήθηκε στους χώρους της σχολής, της αίθουσης διδασκαλίας και στην ιστορική βιβλιοθήκη της. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μάθει για την ιστορία της Θεολογικής Σχολής. Από την ίδρυση έως το κλείσιμο και για τη σημερινή κατάσταση της σχολής και ήταν πρόθυμος να εργαστεί και να λύσει αυτά τα προβλήματα. Ο Εκρέμη Μάμογλου είχε δείξει το ενδιαφέρον του για τα ιστορικά μνημεία της Ορθοδοξίας ήδη από τον περασμένο Ιούνιο, όταν επισκέφθηκε το Ελληνικό Ορφανοτροφείο της Πριγκίπου. Εξέφρασε τη λύπη του για την εγκατάλειψη του ορφανοτροφείου και δήλωσε ότι ο Δήμος της Κωνσταντινούπολης θα συμβάλλει στην αποκατάστασή του. Η επίσκεψη του Ημάμογλου στη Χάλκη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο που είχε άνοιξει διεθνώς η συζήτηση για τις θρησκευτικές ελευθερίες στην Τουρκία.